Έκτωση έω και 100% στον έμφυα. Οπα. Οι τυχεροί διοκτήτε του 23. Αυτή η τροπική είναι. Ποιε κατηγορίε αντέχουν γάλλων αραφρήσεων και γιατί πότε έχει τον λογαριασμό. Τι θα ισχύσει σε περίπτωση που δεν δηλώσετε ακίνητο παλιότερα και το καταγράψατε μόλι τώρα. Mm. Σεισμοί, το φάντασμα του Εσεβίτ στοιχειών του Ερντογάν. Ε, που... ροκάνισε τον Ερντογάν ουσιαστικά τότε. Το 99. Οριστική η του Εύρου, φράκτη ΜΕΙ χωρί τη βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ετοιμάζεται 35 χιλιόμετρα ακόμα. Συνύπαρξη με πολιτικέ θερμοκρασίε, Άλεξη Τσίπρα, Νίκο Ανδρουλάκη. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό το πλάνο που βρέθηκαν έω και δίπλα-δίπλα ο Ανδρουλάκη με τον Τσίπρα και ήταν ψιλοπλάτη <συνήθως> επί τη ουσία. <συνήθως> <συνήθως> θα τα δούμε εδώ. Έκανε μια δήλωση ο Τσίπρα, θα πάει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέει: Μιλάει για διάβρωση της, euh, του κράτου δικαίου στην Ελλάδα. Μετά ο πρόταση των Σοσιαλιστών. Λοιπόν, η καθημερινή. Επιπλέον 5,8 δι από το Ταμείο Ανάκαμψη, ένευση ρευστότητα με στόχο την ενίσχυση των επενδύσεων και την ανάπτυξη. Σεισμός στην Τουρκία, περισσότερα από 20.000 οι επίσημοι καταγεγραμμένα νεκροί, καταγεγραμμένοι νεκροί ως χθες το απόγευμα. Αποστελεί 90 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας εδώ από την ελληνική αποστολή. Επιθεώρηση εργασίας, 60.000 έλεγχοι και πρόστιμα 32 εκατομμύρια σε 11 μήνες. Τσίπρας η κόντρα μεταφέρθηκε στις Βρυξέλλες, Τσίπρας Αντουμπλάκιας λέει. Λοιπόν εφιάλτης πληστηριασμό για 700.000 δανειολήπτες Προκλητική απόφαση του Αριού Πάγου υπέρ των φαντς και των σέρβισερ. Με συντριπτική πλειοψηφία, αεροπαγήτες διευκολύνουν να βγουν στο σφυρί χιλιάδε πρώτε κατοικίε. Πρωτοφανή σπουδή για έκδοση απόφαση. Έχει δίκιο για την ναι, ταχύτητα. Ναι, ναι. Όσον αφορά όμω την ουσία του θέματο, πράγματι διευκολύνονται τα φαντ. Αλλά αυτό ήταν ένα λόγο για τον οποίο είχαν διακοπεί οι Δεν θα γίνονταν οι πληστηριασμοί. Ναι. Θα έπρεπε να εκινήσει η διαδικασία από την αρχή. Αυτό είναι. Αλλιώ. Επί τη ουσία. Λοιπόν, ελεύθερος τύπο. Διπλά αναδρομικά σε απόστρατους, λέει η εφημερίδα. Μερίσματα μετοχικών ταμείων. Άριος πάγος νέους πληστηριασμού ακινήτων από φαν Και οργή για τα χάρτινα κτίρια. Πρόβλεψη για 184.000 νεκρούς. Επειδή είναι οι αγνοούμενοι πάρα πολύ ουσιαστικά. Εδώ διαφορά τιμών 128% για φρούτα και λαχανικά σε λαϊκές αγορές. Παιχνίδια και δοσκοπίες Λοιπόν, σοκ και δέο υπέρ των φαντ. Έρχονται 10.000 πληστηριασμένοι στο καλοκαίρι. Άριο πάγο σε χρόνο ρεκόρ, δικαίω τη εταιρεία αρπακτικά. Σπέρνει τον δρόμο η δική ο Συνολάκη δήλωσε πιθανόν να έχουμε στην Ελλάδα 8,5 ρίχτερ. Mm. Πιο από κοντά και ο Χουλιάρα μαζέψτε του. Να. Ε, mm. Διαθήκη φωτιά ο Άκη και οι πολιτικού συνεργάτε με, με ηχητικά από τον άλλο κόσμο. Ατόπιμα Τσίπρα πήγε Βρυξέλλε για να επιτεθεί στο Μητσοτάκι. Να. Μάλιστα. Λοιπόν, απογευμα... Όχι, σινάχο, α, εδώ, εδώ, Ελατρική δηλώση. Δηλαδή. τα λόγια είναι περίτα. Α μιλήσουμε για Σμύρνη, Κύπρο, Πόντο, για. Όχι. Το βλέπει αυτό. Για ποιο, για το θέμα. Για αυτό το κακό στέλνουμε στο. Ε, όχι. <στάξεις> 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 λοιπόν, απογευματινή. Ζητούν λύση οι 2.095.577. Άμεση οφειλέτε έχουν λάβει ήδη δύο πιετήρια για εξόφληση στι 24 μήνε. Ελπίζουν για ένταξη των καθεστώ 72 ή 120 δόσεων. Τεράστιο θέμα. Τεράστιο θέμα αυτό. Λοιπόν, τώρα, Μητσοτάκη, οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Μηνύματα του Πρωθυπουργού στις συζητήσει που είχε με Μακρόν και Ζελένσκι, με εκβιάζουν με γυμνέ φωτογραφίε από Μοντέζ. Γιατί Αντιδήμαρχο Βάρη Βουλιά yeah, Βουλιά. Ναι, το λέει η γυναίκα ότι έχουν πειράξει κάτι, έχουν βάλει το κεφάλι σε κάτι γυμνέ φωτογραφίε, και είναι την... αυτό. Εντάξει, να. Το, δι... το αποδεικνύει ότι. Καλά, είναι... Ναι, και καλά το κάνει και, κάνει. και, και το, ναι, το ναι, λέει, ναι, γιατί εντάξει τώρα έτσι. Υ... Υπάρχουν οικογένειε και οι πολίτε. δεν είναι τώρα έτσι τα πράγματα. Για αυγή. Mm -hmm. Στο σφυρί 700.000 σπίτια yeah. υπέρ των φαντ. Τάχτηκε ο Αρέο πάγο, ανοίγει ο δρόμο για πάτσιδε και πληστηριασμού. Ο Τσίπρας στου ευρωσοσιαλιστέ και ο αγώνα κλιμακώνεται για το. Δεν είχε θέλει. κλείσει ποτέ ο δρόμο. Ε, εντάξει, ναι. Για πάτσιδε και πληστηριασμού. Γενικώ δεν είχε κλείσει ο δρόμο. Ναι. Υπήρξε μία κόντρα απόφαση του Αρίου Πάγου και υπήρξαν κι άλλε 10 που ήταν από την άλλη πλευρά. Ναι. Και ήρθε η Ολομέλεια και την έλυσε τη διαφορά. Ε, δεν είναι δηλαδή το θέμα εδώ. Δεν ήταν ότι δεν θα γίνονταν πληστηριασμοί. Μην μπερδεύεται ο κόσμο. Υπήρχε νομικό λόγο για να διακοπούν. Να ανασταλούν κτλ. Δεν, δεν, μπορεί να πει κάποιο δεν θα γίνονταν πληστηριασμοί. Θα γίνονταν πληστηριασμοί. Δυστυχώ. Ναι. Δυστυχώ. Έτσι. Δεν λέει κανεί. Ριζοσπάστη. Ξεκινάει σήμερα το 13ο συνέδριο τη ΚΝΕ. Στην έδρα του Κουκουέ, τη Κεντρική Επιτροπή του ΚΟΚΟΕ, στον Περισσό, χτυπάει η καρδιά τη Νεολαία. Είναι το 13ο, συνέδριο. Η λαοί σε Τουρκία και Συρία δεν είναι μόνοι. Η αλληλογή δεν γνωρίζει σύνορα, λέει η εφημερίδα. Άρχισαν οι μεταγραφέ από το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία. Ποιο μωρέ, το Γκάνα Νικολά. Εντάξει, οκ. Εντάξει. Ο Καρανικόλα. Ρε παιδί μου, μια χαρά ο Καρανικόλα, αλλά δεν ήταν και ο. <laughs> Τι να σου πω τώρα, σφραγίδα του Πασόκ. Τέλο <laughs> Λοιπόν, εστία. Σχέδιο αποδυναμώσεω του Πασόκ με μεταγραφέ αεροδρομίου. Ποιο είναι μεταγραφή αεροδρομίου. <laughs> Την προσχώρηση του εκπροσώπου του Ανδρέα Λοβέρντου του Σπύρου Καρανικόλα στα <laughs> Δημοκρατία ανεκκίνωσε χθε ο Πρωθυπουργό. Ποιοι έπονται. Η διψασμένη για και ανοιχτέ αγκάλε τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, Τώρα εδώ που τα λέμε, η μεταπίδηση κόμμα, 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 κόμμα. Είναι ένα <laughs> ζήτημα, έτσι. Αλλά γι' αυτό κρίνονται από το λαό. Έτσι. Και λαό την πώς Νύχτερ στην Ελλάδα. Πόσο φωνικό εγκέλαδο στην Τουρκία μπορεί να εργοποιήσει ρήγματα στην Ανατολική Μεσόδεια. Αντιδήμαρχο θύμα ροζεκβιασμού. Λοιπόν. Νεκρό από σφαίρα στο κεφάλι πρώην άσο τη Ξάνθη. Ναι, είναι Τούρκο. Οκ. Okay. Ξύπνησα μνήμε από υπόθεση Λιγνάδη. Τα παρεμπόδια τη πολίτη τη Δίκη Φιλιππίδη. Λοιπόν, είναι αυτοεμπορική. Τα 10 σως για το έντυπο ε2, τα μυστικά για την ορθή δήλωση των συνδυμάτων του 22 από ακίνητα. Λοιπόν, προτεραιότητα είναι αυτοσύνη και το νιολόγιο, λέει εδώ. <σίλωσαι> η Επίτροπο Ευρωπαϊκή Ένωση, Μελίνα τη Ένωση Ελλήνων Φομπλιστών, συγγνώμη, Μελίνα Τραβλού. <σίλωσαι> η ρογμή του σεισμού σε κοινωνία, οικονομία για την Τουρκία. Υπολογίζεται ότι η ζημιά, <σίλωσαι> Δημήτρη, <σίλωσαι> από το σεισμό στην Τουρκία μπορεί να φτάσει και το 51 δι. Σιγά τα λεφτά. Σιγά τα λεφτά. Ήτανε το 99 ο σεισμός, ήτανε γύρω στα 17 με 21 δις. Αυτά είναι αναπτυξιακά. Ναι, γιατί θα έρθουνε... Θα έρθουνε εταιρείες, θα, πέσουνε, θα, θα φτιάξουν, θα σηκώσουν εκτήρια, θα δουλέψει ο κόσμος και Στροφή 180 μηνών επιβάλλει στους πολιτικούς του τουρκικούς λαός. Ο ταμός από Ελλάδα αλλάζει άρθινη τα δεδομένα. Μάλιστα. Πάμε στα αθλητικά. Πάμε. Μέτρο σπορτ, παρακαλώ, ο κύριος Ατρίδης είναι στο πλευρό μας. Φόκου για τη Διάδα. Η αναβολή του χθεσινού αγώνα στη Λαμία δίνει προ το χρόνο στο Λουτσέσκου. Η δική του ευθύνη, λέει, οι παίκτε του Άρη. Αποδείξει μέσα στο γήπεδο περιμένουν και οι φίλαθλοι. Α, 3 3-0. Με το 1,5 πόσο τελικό. Θυμάζομαι που σου έλεγα χθε. Λέει που έλεγε ο Αλέφατο ο Μακαρίτ, ε, καλώ τα παιδιά 3-0. Έχει, ε, χθε έγινε. Ναι. Ε, ήταν φωτογραφικό το... και το σχόλιο και το σκορ. Ναι, τελικά. Έφυγε για τελικό. Σπορντέι, η Άνωση εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τη δύναμη τη έδραση και πήρε τη νίκη στον πρώτο μεγάλο επιτελικό. Λοιπόν, οκ. Okay. Λοιπόν, live sport. <laughs> ποια μεζούρα λέει. Τη τριάδα. Ναι, ποια μεζούρα τη τριάρα. Τη τριάρα. Ε, μου έστειλε ένα φίλο μου χθε. Ένα, αλλά δεν θέλω να φανεί το όνομά του, αν το δείξω. Ε, ο οποίο ε, μου είχε φωτογραφία το γύλο. Θυμάσαι την ελληνική ταινία που δεν έβλεπε καλά. Ε. Και λέει, είναι, Osion. Είναι λίγο πιο κοντό το δοκάρι και κοίταγε λίγο έτσι. Εδώ τώρα δεν το καταλαβαίνω αυτό. αλλά δεν Δοκάρια και θλίψη όσοι δεν μετρούν αντίο. Έσπασε τα του δύο φορέ ο Ροντρίγκε. Είχε δύο δοκάρια, αλλά Είχε και η δοκάρια. Ο Γκάρι Ροντρίγκε είχε δύο δοκάρια και γι' αυτό λόγο κάνει λόγο παίρνει. Ναι, είχε και η Δοκάρι. Δοκάρια και θλίψη. Λοιπόν, Γαβράκο εδώ είναι Φιλαδέλφια και έχει πόνο, λέει η εφημερίδα ώρα των σπορ. Στο πρωτοσέλιδό ε, τη με ένα σκοπτικό σχόλιο. Σκοπτικό το σχόλιο. Ποιο σχόλιο, Εδώ σου λέει Γαβράκο, εδώ είναι η Δαλένθια και έχει πόνο. Εδώ πέρα είναι ένα πρωτοσέλιδο ειλικρινέ. Φάντασμα. Ανώτερη ΑΕΚ, χοντράδε Ολυμπιακό και 3-0. Γι' αυτό το φω είναι μια ιστορική εφημερίδα. Μα ακριβώ.